Πάμε τώρα σε μια δυσάρεστη είδηση. Να πούμε ότι πριν από λίγο έγινε γνωστός ο θάνατος της Παρθένας Κουτμενίδου. Ήταν η κόρη του πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, του κυρίου Στάθη Κουτμενίδη. Να πούμε ότι Κουτμερίδη, η οποία νόσησε με κορονοϊό, ενώ ήταν έγκυος. Ήταν 38 ετών. Ναι. Να πούμε ότι λόγω της εγκυμοσύνης η κοπέλα δεν είχε κάνει το εμβόλιο και μάλιστα, όπως είχε πει και ο πατέρας της, δεν έκανε το εμβόλιο έπειτα από τη σύσταση του γυναικολόγου της, που της είπε να μην κάνει το εμβόλιο την περίοδο της εγκυμοσύνης. Η κοπέλα λοιπόν στον 7ο μήνα νόσησε με κορονοϊό. Η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε πολύ γρήγορα. Μπήκε στο νοσοκομείο. Εκεί οι γιατροί αναγκαστικά προχώρησαν σε καισαρική τομή για να σωθεί το παιδί, το οποίο είναι καλά στην υγεία του. Έκαναν μάλιστα και έκκληση για αίμα τα τελευταία 24 ώρα η δική της. Παρ' όλα αυτά, η 38χρονη κοπέλα δεν τα κατάφερε και σήμερα το πρωί άφησε τελευταία της πνοή. Να πούμε τα συλληπιτήρια στην οικογένεια. Θερμότατα συλληπιτήρια. Έγκυος μανούλα. Ήθελε να αγκαλιάσει το παιδί της. Δεν πρόλαβε. Ο γυναικολόγος της είχε πει: όχι, μην κάνεις το εμβόλιο. Έχουμε ασχοληθεί με αυτό το θέμα πριν από λίγο καιρό, Φίλιππε. Όταν λέει ο πατέρας, ο πρώην βουλευτής. Λέει, δεν την άφησε ο γυναικολόγος της να κάνει το εμβόλιο. Και η γυναίκα πέθανε, μια νέα κοπέλα. Δεν πρόλαβε να χαρεί το σπλάχνο της. Το οποίο τουλάχιστον σώθηκε. Σώθηκε το παιδάκι. Που δεν θα γνωρίσει η μάνα. Επειδή ο γυναικολόγος της είπε όχι, μην το κάνεις. Μάλιστα. Δηλαδή, τι να πεις. Τι μπορείς να πεις.